Αξιότιμε Υπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ του εντελεστές του Φόρουμ, του Τεχνικό Επιμελητήριο τη Ελλάδα και όλη την ομάδα τη Vertical Solutions. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μα η παρουσία μα σήμερα εδώ για πέμπτη ε, συνεχή χρονιά και βεβαίω να, να ευχαριστήσω και όσου φίλου μα παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ε, διαδικτυακά. Ε, Απηχώντα τι πολύ σωστέ τοποθετήσει των φίλων συνομιλητών, χωρί καμιά αμφιβολία σε σχέση με την περασμένη δεκαετία η χώρα μας έχει, έχουμε, θα έλεγα, διανύσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή προόδου. Η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει, η επενδυτική της εικόνα θετικά, διεθνώς, διεθνώ, Ενώ και ο δικός μας ο κλάδος, ο κλάδος των υποδομών, ο κλάδος, στον κλάδο των έργων, οι προσπάθειες της ελληνικής δημοκρατίας έχουν πλέον χειροπιαστό, έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα για την αγορά και συγκεκριμένα... Βλέπουμε να, βλέπουμε να εδραιώνεται το διεθνέ επενδυτικό ενδιαφέρον για ελληνικά assets υποδομών, του μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου αλλά και άλλε κατασκευαστικέ εταιρείε να ανακοινώνει μία μετά την άλλη ρεκόρ ανεκτέλεσου σε backlog. Ε, παρατηρούμε με, με, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, έντονη MA δραστηριότητα στον κλάδο εξαγορών και συγχωνεύσεων που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει από του μεγάλου ομίλου, όμω εκτιμούμε ότι θα κουμπίσει και άλλου κρίκου τη αλυσίδα ε, ε, παραγωγή έργων και βεβαίω έχουμε και νέου παίκτε, διεθνεί παίκτε. Οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά και υπό προποθέσει αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίω, έχουμε σημαντικέ δυσκολίε, έχουμε headwinds τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα οποία επιδεινώθηκαν με την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Όμω, αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα δούμε ότι στη μεγάλη εικόνα δημιουργούνται κάποιε σταθερέ οι οποίες είναι ιδιαίτερα θετικέ. Για την, για την, εξέλιξη και τι αναπτυξιακέ προοπτικέ του κλάδου μα τα επόμενα χρόνια. Και ποιε είναι αυτέ. Πρώτον, ήδη παρουσιάστηκαν, έχουν ξεκινήσει στην έργα μα, έχουν ξεκινήσει στη χώρα μα έργα διεθνού εμβέλεια, θα έλεγα παγκόσμιου βεληνικού, με κυρίαρχα έργα βεβαίω τη γραμμή 4 του μετρό, ένα κορυφαίο έργο υποδομή. Και το πρόγραμμα των έργων στο ελληνικό δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η πρωτοβουλία για την υγεία, είναι το διεθνέ τη Χρήση του Καστέλη, το flyover, πολλά έργα. Δεν θέλω να, να τρέξω τη λίστα των έργων. Δεύτερον, υπάρχει, πέρα από τα πολύ μεγάλα σημαντικά έργα, υπάρχει αξιοσημείο το pipeline έργων και δράσεων που πλέον μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα και αφορούν τον ευρύτερο κλάδο των υποδομών και μικρότερα έργα και τα οποία δρούν υποστηρικτικά σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας όπως, ό, ό, όπως, είναι, ο τουρισμός, ε, ε, όπως είναι ο τουρισμός και οι και, και συνδυασμένες μεταφορές. Και τρίτον... Ε, σύμφωνα με εκθέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι δεν πρέπει να μα διαφεύγει είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην εκταμείευση κεφαλαίων του Ταμείου Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη ω ποσοστό του ΑΕΠ και με τη δεύτερη δόση που έχουμε τηθεί και μόλι ε, εκταμιευθεί, η ψαλίδα αυτή με τη δεύτερη χώρα που νομίζω είναι η Κροατία και Τρίτη, Ιταλία, θα ανοίξει κι άλλο. Η Ελλάδα θα έχουμε εκταμιεύσει άνω του 5% ε, του, ε, του GDP μα, το οποίο είναι, ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Κοιτώντα λοιπόν μπροστά ε, επικοδομητικά, οι προκλήσει και οι ευκαιρίε πάντα θα εξελίσσονται σε ένα, σε ένα, νέο περιβάλλον. Από τη δική μα τη μεριά, θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά ε, στα εξή. Πρώτον, execution, ε, η εκτελεστική ικανότητα. Τα, περασμένα, τα προηγούμενα χρόνια, η ατζέντα του κλάδου μα ήταν η προσπάθεια για την προσέλκυση επενδύσεων και για την ορίμανση έργων για να υποστηριχθεί ο εθνικό όγκο ανάπτυξη. Τώρα περνάμε, η ατζέντα αυτή συνεχίζει βεβαίω, δεν πρέπει να θεματίσει. Αλλά αναβαθμίζεται και περνάμε στη φάση τη υλοποίηση και εδώ πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμο και ο ιδιωτικό τομέα, που δικαίω έχει αποδυναμωθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κρίση. Και εδώ θα κρυθούμε και όλοι μα. Κρίσιμη μεταβλητή στη συνάρτηση τη εκτελεστική ικανότητα, βεβαίω, ήδη έχει τεθεί το θέμα και από το προηγούμενο πάνελ και εδώ, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι και ο ελέφαντα στο δωμάτιο. Και είναι, πρόκειται για μια άσκηση. Που αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά πρέπει να την καταστρώσουμε σωστά και να την προσεγγίσουμε θεσμικά και συντεταγμένα. Και αν έχουμε χρόνο, κύριε Αστροπούλου, το συζητάμε και, και στη συνέχεια. Τρίτον, η εξωστρέφεια του κλάδου. Τώρα, όπω έχουμε ξαναπεί, τώρα που υπάρχει πολλή δουλειά στη χώρα μα, τώρα είναι η ώρα που όποιο θέλει τουλάχιστον πρέπει να προγραμματίσει με νυφαλιότητα, με στρατηγικέ συμμαχίε, με συνέργειε, την, την εξωστρέφεια τη επιχείρηση και, 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 και γενικότερα του κλάδου για τα επόμενα χρόνια. Τέταρτον, η τεχνολογία. Και πέρα από, τη, από τα πολύ σωστά που υπόθηκαν και από τι τεχνολογικέ εφαρμογέ, τι δοκιμασμένε στα έργα τύπου BIM, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα έχουμε μια πολύ επιτυχημένη startup σκηνή, ένα οικοσύστημα, όπω όπως το λένε, στον πυρήνα του οποίου υπάρχουν εμπνευσμένοι άνθρωποι με όραμα, όρεξη και οι οποίοι έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικοί. Και βέβαια υπάρχουν και επενδυτικά κεφάλαια, venture capitals και private equity firms. Υπάρχει λοιπόν δυνητικά. Η ευκαιρία να έρθει να συναντήσει ο κλάδο των υποδομών την startup σκηνή τη Ελλάδα, να δημιουργηθούν εφαρμογέ και καινοτόμε λύσει που θα εφαρμοστούν στα ελληνικά έργα, μετά θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό και θα δημιουργήσουν υπεραξίε. Δεν σα κρύβω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μα εξετάζει και μα εντριγκάρει ιδιαίτερα. Δουλεύουμε πάνω σε δύο μέτωπα σε αυτό και θα δούμε βεβαίω το αποτέλεσμά του. Και τέλο, χωρί να με οι νέοι δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Τι θέσει για του νέου, τι θέσει εργασία και καλέ θέσει εργασία για του νέου δεν θα τι δώσει το δημόσιο, θα τι δώσει ο, ο ιδιωτικό τομέα. Και ένα κρίσιμο σκέλο τη δουλειά μα από εδώ και στο εξή, πέρα από το να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα, είναι βεβαίω να βγάζουμε ε, και κόσμο. Και ένα, και ένα όραμα το οποίο μπορούμε όλοι να μοιραζόμαστε, ανεξάρτητα από την εταιρική φανέλα ε, του καθενό, είναι ότι οι, οι, οι ίδιοι άνθρωποι, οι Έλληνε οι συμπατριώτε μα, θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στο διεθνέ στερέωμα των υποδομών τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.